Κύριε Ευκαρίτη, η χθεσινή μέρα ήταν καθαρά εξίδικη σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Βγάλουμε αρχιά από τον μπάσκετ μια τεράστια, ιστορική, ανεπαράληπτη πιθανό πρόκληση για τα κυπριακά δεδομένα. Πώς τη ζήσατε εσείς την αναμέτρηση? Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να είμαστε παρόνοι στο Μίνσκ, αλλά το ζήσαμε πραγματικά ζωντανά από την τηλεόραση και ήταν μια εξαιρετική βραδιά. Νομίζω αξίζουν συγχαρητήρια στους πρωταγωνιστές που είναι οι καλαθοσφαιριστές μας, οι προπονητές μας, όλο το team το οποίο ήταν στο Μίνσκ ΕΠΣΕΣ. Νομίζω ότι, όπως είπες, είναι μια ιστορική πρόκληση. Αντικατοπτρίζει όχι μόνο την ΑΕΚ και την Λάρνακα, αλλά και ολόκληρο το καλαθοσφαιρικό στερεώμα της Κύπρου. Δεν νομίζω ότι υπήρξε ξανά τέτοια επιτυχία από κυπριακή ομάδα. Υπήρξαν επιτυχίες και στο παρελθόν και από άλλες ομάδες, αλλά νομίζω το χθεσινό να είσαι σε έναν όμιλο με budgets τα οποία ξεπερνούν τα 5 με 6 εκατομμύρια συγκριτικά με εμάς που μιλούμε για κάτω του μισού εκατομμυρίου. Πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει, ίσως όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και παγκόσμια. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο στην Κύπρο δεν το βλέπει πολλοί κόσμος, δεν το στηρίζει πολλοί κόσμος. Εν τούτης η οικογένεια σας διαχρονικά το στηρίζει. Νομίζω ότι είναι μία από τις επιτυχίες που σας κάνει να αισθάνεστε δικαιωμένοι που συνεχίζετε να είστε δίπλα σε αυτό το άθλημα. Είναι γεγονός ότι όλη η οικογένεια πάντοτε στηρίζει την ομάδα της καλαθοσφαιράς και πιστεύω ότι εκείνον το οποίο είχε πάντοτε η Λάρνακα ήταν ότι ήταν πολύ κοντά στην καλαθοσφαιρά. Ολόκληρη Λάρνακα και στο παρελθόν ο πεζοπορικός θυμάμαι φανταστικές μέρες στο κοινοτικό κήπεδο και ήταν και μια κάποιος τρόπος ζωής για τους σκαλιώτες. Νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ξανά τον κόσμο να επανέρχεται στο γήπεδο, που είναι αυτό που, όπως είπες, δεν είναι δικαίωση, αλλά είναι κάτι το οποίο θέλαμε να γίνει. Σαν οικογένεια, όπως είπα, πάντοτε είχαμε καλή παρουσία στην καλαθόσφαιρα και όχι μόνο, και στο ποδόσφαιρο και σε όλα τα τμήματα. Αλλά εντάξει, είναι κάτι καλό για την πόλη, υπάρχει ένας ενθουσιασμός αυτή τη στιγμή, ο κόσμος χαμογελά και αυτό είναι ευχάριστο. Χθεσινή βραδιά ήταν εντυπωσιακή. Το επόμενο παιχνίδι με τους Γερμανούς είναι, αρχίζουν και ζορίζουν τα πράγματα, μια ομάδα που είναι αίτητη, με πολλαπλάσιο μπάζερ. Τι να περιμένουμε, μπορεί να κάνει άλλο ένα θαύμα? Εντάξει, κοίταξε, όταν ξεκινήσαμε εδώ, νομίζω κανένας δεν πίστευε ότι θα φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Σίγουρα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Στον αθλητισμό δεν υπάρχει ο δυνατός και ο αδύνατος. Υπάρχει η ψυχή καμιά φορά και νομίζω ότι αποδείξαμε και όλη η ομάδα ότι υπάρχει στο DNA της η ψυχή και η προσπάθεια. Θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια, από εκεί και πέρα πιστεύω ότι εδώ που φτάσαμε, ό,τι και να πούμε, είναι μεγάλη επιτυχία. Περάσουμε και λίγο και στα ποδοσφαιρικά. Μεγάλη και η χθεσινή μέρα στο ποδόσφαιρο, 3-0, άνετη νίκη και εύκολη θα έλεγα, απέναντι στην ανόρθωση. Περιμένατε μια τέτοια εμφάνιση? Κοίταξε, η ομάδα πρέπει να παραδεχτούμε όλοι ότι έχει ποιότητα. Η ποδοσφαιρική μας ομάδα φέτος πιστεύω ότι είναι η πιο ποιοτική ομάδα η οποία πέρασε από την ΑΕΚ σε όλη της την ζωή. Υπάρχει τρομερή ποιότητα. Το τεχνικό team πιστεύω ότι είναι ένα από τα καλύτερα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αν όχι στην Κύπρο, ίσως και όχι μόνο. Υπάρχει μια, κατά κάποιον τρόπο, πολύ καλή εικόνα και πολύ καλό η ψυχολογία στα αποδυτήρια, η οικογενειακή, το κλίμα, τα πάντα είναι κατά κάποιον τρόπο δουλεύουν
μου σαν έναν ελβετικό ρολόι. Η διοίκηση, ο άντρος ο Καραπατάκης, νομίζω ότι έχει δώσει έναν ενθουσιασμό. Αν θέλεις, λόγω και του οράματος του γηπέδου, είναι πολλά τα οποία ήρθαν τα τελευταία δύο χρόνια και δημιουργήσαν όλη αυτή την εικόνα την οποία εκπέμπει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ εκπέμπει μία ποιότητα, μία σοβαρότητα και πιστεύω ότι αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία της ομάδος και ολόκληρου του συλλόγου αυτή τη στιγμή. Θεωρείτε ότι το 3-0 είναι σκορ πρόκρισης? Κοίταξε, στο ποδόσφαιρο δεν μπορείς να πεις τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι τέλειωσε έναν ημίχρονο, είναι 3-0. Εάν όπως μια ομάδα ξεκίνησε χτες το πρώτο ημίχρονο και κέρδισε 3-0, γιατί όχι μια ανόρθωση, η οποία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, να μην καταφέρει το δεύτερο ημίχρονο να το ανατρέψει. Γι' αυτό πρέπει και το επόμενο παιχνίδι να είμαστε σοβαροί. Γιατί πρέπει να πάμε να κερδίσουμε και στο επόμενο ημίχρονο. Τώρα το κύπελλο έχει διακοπή, πρέπει να δούμε σοβαρά να προσγειωθούμε. Χτες πανηγυρίσαμε μια, όπως είπαμε, πολύ μεγάλη νίκη σε έναν μεγάλο αντίπαλο, αλλά υπάρχει συνέχεια, πάμε πίσω στο πρωτάθλημα, πρέπει να ξυπνήσουμε από το όνειρο και να πάμε προσγειωμένα να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε και ακόμα ένα μεγάλο παιχνίδι, το οποίο είναι με την Ομόνοια το Σάββατο. Είπατε ότι αυτή η ΑΕΚ είναι η καλύτερη ΑΕΚ στην ιστορία της. Να θεωρήσω ότι ήρθε η ώρα να πανηγυρίσει ένα πρωτάθλημα? Κοίταξε, το πρωτάθλημα δεν είναι μόνο να κατακτήσεις το πρωτάθλημα, είναι το να διεκδικάς ένα πρωτάθλημα. Και νομίζω η ΑΕΚ θα το διεκδικήσει μέχρι το τέλος. Εάν στο τέλος της ημέρας το σύνολο των βαθμών λέει ότι είσαι πρωταθλητής, τότε σίγουρα θα το πανηγυρίσουμε με την καρδιά μας, γιατί θα είναι μια μεγάλη επιτυχία. Εάν όχι, πρέπει να συνεχίσουμε. Υπάρχει ένας προγραμματισμός, ο οποίος εδώ και 3 χρόνια έχει ξεκινήσει με τεχνικό διευθυντή, με προπονητικό team, το οποίο έχει μπει ένας προγραμματισμός σωστός. Κάθε χρόνο γίνεται έναν, αν θέλεις, update του υλικού του οποίου υπάρχει στην ΑΕΚ. Βλέπουμε φέτος ότι είναι καλύτερο το υλικό από πέρσι. Έχει παραπάνω βάθος η ομάδα. Το roster είναι πιο ποιοτικό. Άρα θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για το καλύτερο. Τώρα, αν έρθει ένας τίτλος, σίγουρα είναι ευπρόσδεκτος. Δεν θα πω ότι είμαστε σίγουροι. Κάποιοι άλλοι τα λένε αυτά. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος ο πρωταθλητής θα είναι εκείνος ο οποίος θα κερδίσει και τα ντέρπις και τις ομάδες τις οποίες θεωρητικά λέω και το επαναλαμβάνω, είναι πιο μικρού ελληνικούς, αλλά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας εκείνος που θα κερδίσει τον τίτλο ή τους τίτλους θα είναι εκείνος που θα κάνει τα πιο λίγα λάθη, θα είναι εκείνος που θα αντέξει αυτόν τον μεγάλο μαραθώνιο τον οποίο έχουμε φέτος. Πιστεύω ότι είναι ένα καλό πρωτάθλημα. Παρά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το πρωτάθλημα μας, πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή πορεία από αρκετές ομάδες. Βλέπουμε ότι η πρώτη εξάδα αυτή τη στιγμή είναι πολύ ποιοτική. Υπάρχουν παιχνίδια τα οποία είδαμε αρκετά καλών ποδοσφαιρών. Υπάρχουν και παιχνίδια τα οποία είναι φυσιολογικών, όπως λένε ορισμένοι, να μην παίξουμε καλά, αλλά να πάρουμε τους βαθμούς. Είναι και αυτά μες στο παιχνίδι και πρέπει να σταθούμε κοντά στην ομάδα όλοι για να μπορέσουμε να πάμε εκεί που θα πάμε. Ακόμα κάτι είναι ότι ο κόσμος της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι πολύ κοντά στην ομάδα. Πιστεύω και η εισήγηση δική μου είναι ότι πρέπει όλοι να έρθουν μέσα στο γήπεδο, ακόμα και άλλος κόσμος. Πιστεύω ότι η Λάρνακα έχει και άλλον κόσμο, δεν είναι μόνο οι 2 ή 3 χιλιάδες
που έρχονται στο γήπεδο αυτή τη στιγμή. Αντί να πηγαίνουμε στις καφετέριες να δούμε το παιχνίδι, είναι καλύτερα να το δούμε live στο γήπεδο. Θα περιμένατε περισσότερο κόσμο γενικότερα, είστε ικανοποιημένος από τη... Κοίταξε, έχει παιχνίδια τα οποία περίμενε ότι θα έχουμε παραπάνω κόσμο. Το χθεσινό παιχνίδι, παραδείγματος χάρη, εγώ περίμενα ότι θα έχουμε παραπάνω κόσμο. Εντάξει, ήταν μέρα εργάσιμη, υπάρχουν οι δικαιολογίες, υπάρχει και το οικονομικό μες στη μέση, το οποίο δυστυχώς η Κύπρος περνά μια οικονομική κρίση και συνεχίζει να περνά μια κρίση αυτή τη στιγμή, αλλά πιστεύω ναι, ότι έπρεπε να έχουμε παραπάνω κόσμο. Πιστεύετε, κύριε Δευκαλή, ότι το γήπεδο θα εκπροξεύσει την ΑΕΚ? Κοιτάξτε, σίγουρα το γήπεδο θα βοηθήσει πάρα πολύ την ΑΕΚ. Έχει παιχνίδια τα οποία ναι, σπρώχνει ο κόσμος την ομάδα. Το ΓΑΣΕΣΔΙ, όπως γνωρίζουμε, δεν είναι η έδρα η οποία θα βοηθήσει στον βαθμό αυτό. Άρα ναι, πιστεύω ότι το γήπεδο θα βοηθήσει και θα πάρει η ομάδα περισσότερους βαθμούς σε συγκεκριμένα παιχνίδια. Όχι όλα, γιατί οι μεγάλες ομάδες δεν βλέπουν έδρες πλέον. Είδαμε αποδεδειγμένα πάρα πολλές ομάδες να σπάζουν τις έδρες. Άρα δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι το θέμα ότι θα μαζέψει παραπάνω κόσμο, θα νιώθει ο ΑΕΚΤΙΣ πλέον ότι έχει ένα σπίτι. Είναι πολλά τα καλά ωφέλη τα οποία δίνει ένα γήπεδο και οπωσδήποτε και το οικονομικό, το οποίο θα έχει περισσότερη, ας πούμε, τα απόξεις πάνω, τα οικονομικά ωφέλη, διαφημίσεις, θα μπορεί κάποιος να δώσει περισσότερα, σαν ομάδα να δώσει περισσότερα σε κάποιον που θέλει να προβάλλει την εταιρεία του. Άρα οπωσδήποτε υπάρχει, όλα είναι θετικά για το όνειρο που ζούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ επίσης.